τη έκτη του αυτού μηνός, τα Άγια Θεοφάνεια εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός γαροθεός λόγος, τον παλαιόν Αδάμ ενδυσάμενος, δηλαδή γενόμενος άνθρωπος, και πάντα τα νόμιμα εκτελέσας, προς τον Μέγαν Ιωάννη παραγίνεται βαπτιστισόμενος. Αυτά γράφει το μηνέο της Εκκλησίας για τη σημερινή εορτή. Τη συνέχεια της βαπτίσεως τη λέμε από το Ευαγγέλιο. Ο δε Ιωάννης διεκόλυεν αυτόν λέγον, «Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε, και εσύ έρχει προς με». Αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, «Άφε σάρτη, ούτω γαρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην». Εγώ, λέγει ο Ιωάννης, έχω ανάγκη να βαπτιστώ από εσένα και εσύ έρχεσαι σε μένα. Ο Ιωάννης, που γι' αυτόν είπε ο Κύριος πως είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που γεννήθηκε στον κόσμο, ένιωθε πως είναι αχρίος δούλος και αμαρτωλός, ανάξιος να εγγύσει τον Χριστό. Ω, τι συγκινητική ταπείνωση που δείχνει ο Αγιότερος ανάμεσα στους Αγίους. Τότε εμείς οι Ελληνοί τι πρέπει να νιώσουμε? Ο άγγελος, ο άσαρκος, ζητά τρέμοντας να τον βαφτίσει ο Κύριος. Και ο Χριστός του αποκρίνεται, «Άφε σάρτη, ούτω γαρ πρέπον εστί ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Άφησε τώρα, λέει, το ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Γιατί εμείς πρέπει να κάνουμε όλα τα πνευματικά χρέη μας. Ήγουν, εγώ ο Θεός, ο αναμάρτητος, πρέπει να εκτελέσω τον νόμο σαν να είμαι αμαρτωλός, για να δώσω το παράδειγμα στους αμαρτωλούς. Τη σημερινή γιορτή δεν την ονομάζει η Εκκλησία μας βάπτιση του Χριστού, όπως λέγεται γέννηση, μεταμόρφωση, ανάσταση. Αλλά τη λέγει Θεοφάνεια. Και τη λέγει έτσι επειδή κατά τη βάπτιση φανερώθηκε ο Θεός, η Αγία Τριάδα. Ο Πατήρ που έκραξε από τον ουρανό, αυτός είναι ο Γιος μου ο αγαπητός, που σε αυτόν έδωσε την εξουσία, ο Υιός που βαπτιζότανε έχοντας ανθρώπινο σώμα και το Άγιο Πνεύμα που κατέβηκε από πάνω του με όψη περιστεράς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας που στολίζει κάθε γιορτή με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές στόλισε και τα Θεοφάνεια με τα πιο αμάραντα άνθη της Υμνοδίας. Καλότυχος είναι ο λαός μας που εφραίνεται με τέτοια πνευματική ευωδία. Αλλά τι άνθος να πρωτοκόψουμε μέσα από αυτό το θαυμάσιο περιβόλι? Ας πάρουμε από τον κανόνα του όρθρου ένα-δυο τροπάρια. Εχθρού ζωφόδους και βεβορουμένου ιών καθάρση πνεύματος λελουμένη, νέαν προσορμίστη με ένα πλανή τρίγων, άγουσαν απρόσιτον εις θυμηδίαν, μόνης προσιτήν εις Θεός κατηλάει. Μετάφραση. Εμείς οι πιστοί, πουλουστήκαμε και ξεπληθήκαμε από το φαρμάκι του εχθρού, του μαύρου και σκοτεινού, δηλαδή του σατανά, οδηγηθήκαμε σε έναν καινούριο δρόμο που δεν χάνεται κανένας και που τον οδηγεί σε κάποια χαρά που δεν μπορούν να τη νιώσουν παρά μονάχα εκείνοι που ξαναγεννήκανε φίλοι με τον Θεό. Και ένα άλλο εξαίσιο τροπάρι. Ελευθέρα με νυκτήσεις γνωρίζεται. Είδε φωτός η πρίνε σκοτισμένη. Μόνο στενάζει τους σκότους ο προστάτης. Νην ευλογήτως συντόνος των αίτιων ή πριν τάλαινα των εθνών που Αγγλυρία. Μετάφραση. Η κτήση ελευθερώθηκε από την κατάρα της αμαρτίας και γεννήκανε τέχνα του φωτός εκείνοι που ήταν πριν σκοταδιασμένοι. Ο μόνος που αναστενάζει είναι ο προστάτης του σκότους, δηλαδή ο διάβολος. Για τούτο ας ευχαριστήσουνε και ας δοξάσουνε με όλη τη δύναμή τους εκείνον που είναι η αιτία τούτης της μεταστροφής, δηλαδή τον Χριστό, όλα τα έθνη που ήταν πριν δυστυχισμένα. Ένα άλλο τροπάρι θαυμάσιο. Η Ορδάνη ποταμέ, τι εθαμβήθης θεωρών, των αθεώρητων γυμνών είδων και έφρυξα φυσή. Και πως γαρ τούτων ουκ έμελον φρίξε και δίνε, οι άγγελοι αυτών ορώντες έφρυξαν, εξέστη ουρανός και γη ετρόμαξε, και συνεστάλλει θάλασσα και πάντα τα ορατά και αόρατα,
Χριστός εφάνει εν Ιορδάνη, αγιάσε τα ύδατα. Μετάφραση. Ιορδάνη ποταμέ, τι είδες και θαμπόθηκες? Εκείνον που δε θοριέται είδα και έφρεξα, είπε. Και πώς μπορούσα να τον δω και να μη φρίξω και να μην αναταραχθώ? Οι άγγελοι τον είδανε και φρίξανε. Εξέστη ο ουρανός και γης ετρόμαξε. Και η θάλασσα εζάρωσε και όλα τα ορατά και αόρατα. Γιατί ο Χριστός εφάνει στον Ιορδάνη για να αγιάσει τα ύδατα. Ας ψάλλουμε τώρα μερικά τροπάρια από τον κανόνα των Θεοφανίων. Ιορδάνη ποταμέ, τι εθαμβήθεις αιωνών, τον αθεώρη των γυμνών, είδων και έπρηξα φυσί, και πόλγαρ τούτων που και μέλλον φρίξα και δίνα. Οι άγγελοι αυτών όροντες έφρίξαν εξάρστη ουρανός και γη ετρόμαξαν. Και συνεστάλλει θάλασσα και πάντα τα ορατά και αόρατα. Χριστός εφάνει εν Ιορδάνη, αγίασε τα ύδατα.